Ξέρετε ότι προκάλεσε φθορές και μπάζωσε με μάρμαρα και με άλλα υλικά ένα ρέμα. Να δούμε τι μας λέει για αυτή την πράξη. Έχουν βάλει και σημαίακια, κοίτα, έχουν βάλει και σύνορα το ρέμα. Το ρέμα λέγεται Χάραδρος, βρίσκεται στο Μαραθώνα και το αυθαίρετο μπάζωμα εδώ και χρόνια έχει ως αποτέλεσμα η κήτη του να στενεύει όλο και περισσότερο. Το Χάραδρο εκεί τον έδειχνε η μελέτη στην οριζέτηση των 50 μέτρα. Και σήμερα δεν ξεπερνάει τα 5 μέτρα. Το μπαζώνουν μέρα νύχτα. Έχουν φορτωτές δικά του εργαλεία, έχουν γεμίσει κάργα όγκους απάνω. Πρέπει να επισημανθεί ότι πρόκειται για το σημαντικότερο συλλεκτήρα όβριων υδάτων της Βορειοανατολικής Αττικής. Όταν υπερχειλήσει σε περίπτωση όπως πέρσι, παραλίγο να υπερχειλήσει και αναγκάστηκαν οι ΕΙΔΑΠ να βάλει φράγμα με λαμαρίνες πάνω από την υπερχείληση και συγκράτησε το νερό. Ιδάλλως τότε θα είχαμε στενή συστήματα. Είναι καλή μας τύχη που δεν ήρθε το προπερσινό νερό. Αλλιώς θα είχε πνιγεί κόσμος. Από εδώ πάνω πνίγονται όλοι. Φαίνεται όμως πως ο φόβος μιας καταστροφικής πλημμύρας δεν είναι αρκετός για να αποτρέψει τέτοιου είδους πράξεις. Μπαζώνουν συνεχώς. Και μάλιστα έχουν έναν κόλπο. Εκεί βάζουν κάτι πέτρες μεγάλες, μπαζώνουν και δεν μπορεί να επέμβει κανείς. Όταν θέλουμε την αστυνομία, δεν μπαζώνει εκείνη τη στιγμή και η αστυνομία λέει: εγώ πρέπει να το δω να το πιάσω από τα αστοφόρα. Δεν πάει κάτι. Ο κύριος Γιώκας έχει κάνει σχετική καταγγελία στην πολεοδομία για συγκεκριμένο άτομο και πέτυχε να του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. Είχε βάλει 5.000 ευρώ την πρώτη δόση, που αυτό το πράγμα και ένα εκατομμύριο ευρώ να του βάλει. Πάλι δεν τον νοιάζει. Βγάλει, ναι, κατάλαβε, γιατί τα βγάζει από το οικόπεδο ο κύριος, εκεί το πάει. Αλλά έχει διαφερθεί και πολύ ο Δήμος, δεν μπορώ να πω. Ο αποδέκτης του προστίμου αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι σκοπεύει να κάνει ένσταση στην πολεοδομία. Αυτό το ρέμα έχει μια ιστορία από την αρχή του μέχρι το τέλος. Και δεν είναι λογικό να πιάνουν έναν στην τύχη και να τον τρέχουν. Εσείς τώρα για το πρόστιμο της πολεοδομίας θα υποβάλλετε ένσταση. Και βέβαια θα υποβάλλω ένσταση. Και η Δημοτική Αρχή όμως έχει στραφεί εναντίον του. Εμείς έχουμε κάνει 10 εγγραφές όλες τις υπηρεσίες και έχουμε στείλει και στον εισαγγελέα. Και με καταθέσαμε και στο ειρηνοδικείο. Τα οποία έγγραφα τον αναφέρουν επώνυμα. Ασφαλώς. Είναι κλιματική πράξη, δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτεται. Τα σχόλια δικά σας, τι να πούμε. Ελάχιστο μεγαλείο. Ολυμπιακό μπάζο. Λοιπόν.